Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και τώρα καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για την κεντρική ομιλία της σημερινής μας εκδήλωσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη των λαϊκών αγώνων και της αντίστασης, από τη Θεσσαλονίκη της Φεντερασιών, του Μάη του 36, του Τούση, του Λαμπράκη, του Νικηφορίδη, του Τσαρουχά και τόσων άλλων λαϊκών αγωνιστών, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που όρθωσε αποφασιστικά το ανάστημά της ενάντια στον πόλεμο του ΝΑΤΟ κατά της Ιουγκοσλαβίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνει πλατή κάλεσμα συμπόρευσης σε όλους και όλες, όσους και όσες δεν ανέχεστε η χώρα μας να δέχεται τα συγχαρητήρια των ιμπεριαλιστών, που δεν αντέχετε να γίνεται η πατρίδα μας μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, ορμητήριο νέων επεμβάσεων και πολέμων, ούτε να είναι στο στόχαστρο των μονοπωλιακών ανταγωνισμών, που προβληματίζεστε και θέλετε να απομονωθούν όλα τα φασιστοειδή. Απευθυνόμαστε σε όλους και όλες όσοι νιώθουν αριστεροί, αριστερές, προοδευτικοί άνθρωποι, και όλοι όσοι θέλετε την επόμενη μέρα δυνατός να είναι μόνο ο ελληνικός λαός, η λαοί της περιοχής. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από τη βάρβαρη επίθεση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη Ιουγκοσλαβία. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική επέτειο. Μια μαύρη επέτειο που σήμερα ίσως είναι πιο επίκαιρη όσο ποτέ να τη θυμόμαστε. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για το ΝΑΤΟ, όσο και για τη στάση των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα μας, και τότε και τώρα, πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική νεολαία, για κάθε άνθρωπο καλής θέλησης που ανησυχεί με τις σημερινές εξελίξεις. Ήταν 24 του Μάρτη του 1999, 8 παρατέταρτο το βράδυ, όταν τα αμερικανατοϊκά αεροπλάνα και οι πύραυλοι άρχισαν να ξερνούν φωτιά στη Ιουγκοσλαβία, προσθέτοντας μια ακόμα σελίδα, μαύρη σελίδα, στην αιματοβαμμένη ιστορία της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ. Στις 24 Μάρτη του 1999 ξεκίνησε ένα μακελιό που κράτησε 78 ολόκληρες μέρες. Η Ιουγκοσλαβία δεν επελέγει τυχαία ως πεδίο θερμής εφαρμογής του νέου τότε νατοϊκού δόγματος. Γεωγραφικά βρισκόταν στο κέντρο των Βαλκανίων, στην καρδιά μιας περιοχής σταυροδρόμη δύο παγκόσμιων πολέμων. Μια περιοχή η οποία, σύμφωνα με τον αμερικανονατοϊκό σχεδιασμό, για να μπει κάτω από τον έλεγχό του στη σκακέρα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, προϋπόθεση ήταν ο κατακερματισμός της και η σταδιακή νατοποίησή της. Η νατοϊκή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ιουγκοσλαβίας καταγράφηκε στην ιστορία πλέον ως η μεγαλύτερη επιχείρηση στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη διάρκεια των 11 εβδομάδων που διήρκησαν οι βομβαρδισμοί, πραγματοποιήθηκαν 2.300 αεροπορικές επιδρομές με τη χρήση 1.130 πολεμικών αεροσκαφών. Εκτόξευσαν από τον αέρα
συνολικά 420.000 βλήματα, πυράβλους και βόμβες, ενώ χρησιμοποίησαν 37.000 βόμβες διασποράς που προκάλεσαν και τις περισσότερες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Η αντίστροφη μέτρηση για τον κατακερματισμό και τη διάλυση της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, τις αλλαγές των μεταπολεμικών συνόρων ξεκίνησε όταν ανατράπηκε, όπως όλοι θυμόμαστε, ο σοσιαλισμός στη Σοβιετική Ένωση, στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, όταν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής κυριάρχησαν μετά από δεκάδες χρόνια και στη Ιουγκοσλαβία. Όταν στόχος πια στην οικονομία και στην πολιτική δεν ήταν η κοινωνική ευημερία, αλλά η αύξηση μόνο της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, οι οποίοι είναι κυρίαρχοι και ανταγωνίζονται σκληρά στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας. Μετά τις ανατροπές, η επέμβαση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στα Βαλκάνια πήρε γενικευμένο χαρακτήρα. Οδήγησε σταδιακά στον κατακερματισμό της Ιουγκοσλαβίας, με κορυφαία στιγμή τον πόλεμο των 11 εβδομάδων την άνοιξη του 1999, που είχε σαν αποτέλεσμα την απόσχηση του κοσυφοπεδίου από τη χώρα αυτή. Ο στόχος τους ήταν και συνεχίζει να παραμένει το μοίρασμα των νέων αγορών μεταξύ των διαφόρων μονοπωλιακών ομίλων. Για να το πετύχουν, δεν διστάζουν να αλλάξουν σύνορα, να αποδυναμώσουν κυρίαρχα κράτη, να δημιουργήσουν κράτη προτεκτοράτα, όπως είναι το Κόσοβο, η Βοσνία και άλλα. Φυσικά, πάντα βρίσκουν προσχήματα. Εκεί το πρόσχημά τους ήταν η αρχή του λεγόμενου αυτοπροσδιορισμού, της δήθεν υπεράσπισης των μειονοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, εξόπλισαν τους εγκληματίες του αλβανικού Ουτσεκά που υποδάβλησαν την αντιπαράθεση και διεκδίκησαν την απόσχηση του κοσυφοπεδίου από τη Σερβία, αξιοποιώντας το χάος που προέκυψε μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας που είχαν πετύχει λίγα χρόνια πριν. Είναι πάγια τακτική των ιμπεριαλιστών να υποκινούν υπαρκτά αλλά και ανύπαρκτα μειονοτικά ζητήματα, όχι γιατί τους έπιασε ο πόνος για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αλλά επειδή η μέθοδος του διέρη και βασίλευε είναι δοκιμασμένη για να πετυχαίνουν τους σκοπούς τους. Αυτή την κατεύθυνση εξυπηρετεί και η προώθηση δημιουργίας και ανάδειξης πολιτικών κομμάτων σε εθνοτική μειονοτική βάση. Φυσικά, τα ζητήματα αυτά δεν είναι ούτε περασμένα ξεχασμένα, ούτε τα συζητάμε μόνο σήμερα επαιτειακά. Αντιθέτως, είναι ιδιαίτερα επίκαιρα. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη έκθεση του State Department για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία πρόσφατα δημοσιεύθηκε, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται υπότροπη σε ζητήματα τα οποία η έκθεση κατατάσσει στα λεγόμενα μειονοτικά. Η Ελλάδα επικρίνεται γιατί δεν αποδέχεται τον όρο «τουρκικός» σε ενώσεις στη Θράκη, κάνοντας ειδική αναφορά στην Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Επικρίνεται επίσης επειδή θέτει νομικούς περιορισμούς στις ονομασίες των ενώσεων πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως εθνικά Μακεδόνες και επειδή απορρίπτει την επιδίωξη πολιτών που αυτοκαθορίζονται ως Τούρκοι, Πομάκοι, Βλάχοι, Ρωμά, Αρβανίτες ή Μακεδόνες, γράφει για επίσημη αναγνώρισή της ως εθνοτικών και γλωσσικών μειονοτήτων. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να εμφανίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως υπέρμαχοι δήθεν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, όταν έχουν αυτοί αιματοκυλήσει όλο τον πλανήτη, καταπατώντας κάθε έννοια, κάθε δικαίωμα. Αυτό όμως... Και Αμερικάνοι!
Αυτό όμως... Αυτό όμως που κυριαρχεί στην έκθεση είναι ο αυτοπροσδιορισμός ως βασικό κριτήριο στον ορισμό μιας μειονότητας. Γεγονός που επιτρέπει στους ιμπεριαλιστές να αξιοποιούν υπαρκτά αλλά και ανύπαρκτα ζητήματα, μειονοτικά ζητήματα, ανάλογα με τους σχεδιασμούς τους και τα δικά τους συμφέροντα. Το έργο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα εδώ στα Βαλκάνια. Από αυτή τη σκοπιά, καθόλου αθώα δεν είναι τα όσα αναφέρει η έκθεση του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα που στην περιοχή μας ανοίγουν ξανά ζητήματα αλλαγής συνόρων και οι διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά είναι ψηλά στην ατζέντα τόσο της κυβέρνησης όσο και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο μάλλον που στην αντιπαράθεση για τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό αξιοποιήθηκε ως βασικό επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η μάχη που έδωσε πριν 20 χρόνια ο λαός της Γιουγκοσλαβίας, μάχη άνηση από την άποψη των στρατιωτικών δυνάμεων εκείνη τη δεδομένη στιγμή, δεν πήγε χαμένη. Βοήθησε τους λαούς της περιοχής να αντλήσουν πολύτιμα διδάγματα. Συνέβαλε στην αφύπνιση λαϊκών μαζών που τα προηγούμενα χρόνια τις είχαν αποκοιμήσει με τη δήθεν ονομαζόμενη ειρηνική διευθέτηση και ανάπτυξη που θα έφερνε η λεγόμενη πάλι παγκοσμιοποίηση μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Πολύ περισσότερο βοήθησε στην αποκάλυψη του ρόλου διαφόρων δήθεν αριστερών, δήθεν σοσιαλιστών Ευρωπαίων, των γνωστών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων που έβαλαν πλάτη για να καμφθεί η αντίσταση του λαού της Γιουγκοσλαβίας με τα όπλα, αλλά και των κυβερνήσεων των δήθεν σοσιαλιστικών και αριστερών κομμάτων και στην Ιταλία, στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα, που έδωσαν γιν και είδωρ για την υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων. Την περίοδο μετά το 1990, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως άλλωστε και σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υιοθέτησαν το ίδιο επίσημο κυβερνητικό επιχείρημα, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα, λέει, στην επιχείρηση αλλαγής συνόρων για να είναι δήθεν σε θέση να διεκδικήσει μερίδιο από τις νέες αγορές. Αυτός ο στόχος στις μέρες μας, πάνω στον οποίο ταυτίζονται τα αστικά κόμματα, ονομάζεται, το ονομάζουν, γεωστρατηγική αναβάθμιση. Γι' αυτό και οι τότε κυβερνήσεις έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, σε όλες επίσης τις βασικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά στην επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία. Γι' αυτό και σήμερα η κυβέρνηση έχει εξελιχθεί σε σημεοφόρο του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Χωρίς τη συμβολή της Ελλάδας τότε, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί το αιματοκύλισμα του γιουγκοσλαβικού λαού. Ο λαός της Θεσσαλονίκης ακόμα θυμάται στο λιμάνι της πόλης και στην ευρύτερη περιοχή τις ορδές των τάγκς και των κοντέινερς που μετέφεραν στρατεύματα και πολεμικό εξοπλισμό στη Σερβία. Ορισμένα τα είδαμε μόλις πριν στο βίντεο που προβλήθηκε. Οι κομμουνιστές, όπως πάντα στην ηρωική ιστορία αυτού του τόπου,
και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, μπαίνουν πάντα μπροστά. Βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ώστε να εκφραστεί έμπρακτα η αντίσταση του ελληνικού λαού στο σφαγιασμό του γειτονικού μας λαού. Με χίλιους δυο τρόπους, αψηφώντας τον κίνδυνο, δυσκόλεψαν το πέρασμα στρατευμάτων στη γείτονα χώρα. Σύμφωνα μάλιστα με τα δικά τους, με τα ανατοϊκά στοιχεία, από τις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας της πατρίδας μας τότε, το δολοφονικό του έργο καθυστέρησε περίπου ένα μήνα. Η αλληλεγγύη εκφράστηκε και με την αποστολή αντιπροσωπιών και του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ επί τόπου στα εμπόλεμα εδάφη, στη Νης, στο Βελιγράδι. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ανέδειξε τις αιτίες και τις επιπτώσεις που θα έχει ο παραπέρα διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας για την ασφάλεια και την ακεραιότητα της δικής μας χώρας. Αναδείξαμε τον πραγματικό χαρακτήρα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ιμπεριαλιστικές διακρατικές ενώσεις που συγκροτήθηκαν για να υπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων του μεγάλου κεφαλαίου και όχι φυσικά για να υπηρετούν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, των χωρών οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις συμμαχίες. Οι πρωτοβουλίες του ΚΚΕ δεν περιορίστηκαν μόνο κατά την περίοδο των βομβαρδισμών των 78 ημερών. Συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια με τη δημιουργία του Αντινατοϊκού Βαλκανικού Κέντρου, με εκδηλώσεις και ημερίδες για διάφορα θέματα που αναδείκνυαν τις επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη ιμπεριαλιστική επέμβαση. Βέβαια, δεν έχουν φανεί ακόμα όλες οι συνέπειες, το εύρος και το βάθος των συνεπειών και στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της Βαλκανικής Χερσονήσου από τους βομβαρδισμούς με τις βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου. Συνέπειες που ο λαός μας και οι άλλοι λαοί της περιοχής θα πληρώνουμε τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να θυμηθούμε πως τότε ο συνασπισμός που μετεξελίχθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ταύτιζε το θήτη με το θύμα. Έκανε δίθεν εκκλήσεις, όσοι θυμόσαστε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να απεμπλακεί, λέει, από τα σχέδια των Αμερικάνων η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανακτήσει την αξιοπιστία και το κύρος της και να παραμείνει ενωμένη ισχυρή δύναμη στις παγκόσμιες εξελίξεις, παράγοντας ειρήνης και ελευθερία στον κόσμο. Επικαλούνταν το Διεθνές Δίκαιο και τον ΟΗΕ με το συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων για να επέμβει δίθεν ειρηνικά. Μέχρι εκεί έφτανε ο αγώνας τους, η αντίστασή τους, αλλά και η αγωνία τους. Φυσικά, τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση, ακόμα και αυτά τα προσχήματα πήγαν περίπατο. Από σχέδιο απεμπλοκής της Ευρώπης από τα σχέδια των Αμερικάνων, κατάντησε να είναι ο σημεοφόρος των Αμερικανοατοϊκών συμφερόντων σε όλη την περιοχή, στον ανταγωνισμό των Αμερικάνικων με τα Ρώσικα, τα Κινέζικα και άλλα συμφέροντα. Φυσικά, αυτό το πολιτικό κόμμα έχει κάνει επιστήμη την καλλιέργεια των αυταπατών, την αποκοίμηση συνειδήσεων. Αποστολή του είναι να πλασάρει σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα ότι ο καπιταλισμός δήθεν μπορεί να εξανθρωπιστεί, χωρίς όμως να αλλάζει η ουσία του και οι λαοί να ζουν πραγματικά ειρηνικά ευτυχισμένοι μέσα σε αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Σε κάτι τέτοια άλλωστε δίνει εξετάσεις χρόνια τώρα, ιδιαίτερα τα τελευταία 4 χρόνια. Στην πραγματικότητα, η στήριξη των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων διαπερνάει διαχρονικά σαν κόκκινη κλωστή τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την ίδρυσή του ο συνασπισμός τότε, την πορεία του, αλλά και την γοργή μετεξέλιξή του σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Γι' αυτό
και η επιλογή του να ψηφίσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τα υπόλοιπα κόμματα του κεφαλαίου, τη συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 που δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν συνειδητή και όχι ευκαιριακή. Από τότε είχε διαλέξει όχθη απέναντι από τον εργαζόμενο λαό. Ξέρουμε πολύ καλά πως τους μήνες, τις μέρες που απομένουν μέχρι να στηθούν οι κάλπες, θα περισσέψουν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Θα ενταθεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο πόλους του αστικού πολιτικού συστήματος, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που στείνουν ξανά παγίδες για το λαό μας. Ο ένας με τα δήθεν προοδευτικά του μέτωπα, και ο άλλος με τις κορώνες περί υπευθυνότητας κόντρα στο λαϊκισμό. Είναι τόσο μεγάλο το προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπετε τους χωράει όλους, από τα πολιτικά ρετάλια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ μέχρι τα διάφορα απολυφάδια της ακροδεξιάς των ΑΝΕΛ. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ που τους αγκαλιάζει όλους αυτούς. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση αγκαλιάζει που έχει κάνει σημαία τον αντικομουνισμό μέχρι το ΝΑΤΟ που μακελεύει τους λαούς. Είναι τέτοια η υπευθυνότητα της Νέας Δημοκρατίας που λέει στο λαό ότι εκείνη μπορεί να υλοποιήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις για λογαριασμό του κεφαλαίου που θα του τσακίσουν πάλι τη ζωή. Πάντα βλέπετε με υπευθυνότητα, όπως λέει. Στην προσπάθειά του να συγκρατήσει και να συγκροτήσει το προοδευτικό του μέτωπο, ενάντια στην ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό, όπως λέει, ο κύριος Τσίπρας στέκεται σούζα μπροστά στα επιτελεία της Κομισιόν, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο τον επιβραβεύουν με αυτές τις υπηρεσίες του. Μετά και τη Συμφωνία των Πρεσπών που υπογράφηκε κατά παραγγελία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε κατηγορία. Κατατάσσεται πλέον, όπως λένε, στην ελίτ του ΝΑΤΟ. Δεν το λέμε εμείς αυτό. Τις το αναγνωρίζουν τα ίδια τα κοράκια αυτής της Αμερικανονατοϊκής πολεμικής μηχανής. Για μας είναι σαφές και το έχουμε πει καθαρά. Πρόκειται για επέσχυντη συμφωνία, αντίθετη με τα συμφέροντα όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και όλων των λαών της Βαλκανικής. Γιατί δυναμώνει στην περιοχή μας τον υπεριαλιστικό οργανισμό του ΝΑΤΟ, που βαρύνεται με δεκάδες εγκλήματα κατά των λαών, όπως καλή ώρα συζητάμε σήμερα το έγκλημα κατά του λαού της Γιουγκοσλαβίας, ενώ σχεδιάζει και διαπράττει και νέα. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή κουβαλά το σαράκι της διατήρησης του αλυτρωτισμού με την αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση των θέσεων περί Μακεδόνα πολίτη και μακεδονικής γλώσσας. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η συμφωνία δεν είναι των λαών, αλλά είναι εντολή των υπεριαλιστών. Αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ευθύνονται για τη μεθοδευμένη προβολή της ονοματολογίας της γειτονικής χώρας και την παγίδευση έτσι λαϊκών τμήματων, και όχι η ανάδειξη βέβαια της ουσιώδους πλευράς που είναι ο αλυτρωτισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον
για νέα αιματοκυλίσματα στα Βαλκάνια. Το συμφέρον των λαών της Βαλκανικής είναι να δυναμώσουν την πάλη για την απόκρουση δίθεν λύσεων που μαγειρεύονται στους κόλπους των υπεριαλιστικών οργανισμών, όπως η συγκεκριμένη, που όχι μόνο δεν λύνει ένα πρόβλημα ανάμεσα σε δύο λαούς, αλλά δημιουργεί δυστυχώς πολύ περισσότερα. Βεβαίως, η κυβέρνηση με την έπαρση που τη διακατέχει και για να στρώσει το κόκκινο χαλί στις business των Ελλήνων καπιταλιστών στη γειτονική χώρα, όπως και στο σχέδιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, τάζει στο λαό μας λαγούς με πετραχίλια και στο ζήτημα αυτό της συμφωνίας. Ο λαός όμως που εμπλέκεται όλο και βαθύτερα σε αυτούς τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και κινδυνεύει να τσαλαπατηθεί μέσα σε αυτούς, δεν έχει κανένα λόγο να συμμεριστεί την κυβερνητική αυταρέσκεια. Ιδιαίτερα τώρα που παρατηρείται μια μεγάλη κινητικότητα στο ζήτημα της αλλαγής των συνόρων στα Βαλκάνια, όπου γίνεται λόγος για αλλαγή εδαφών Σερβίας-Κωσόβου. Όμως, το γαϊτανάκι της αλλαγής συνόρων, εάν συνεχιστεί και μάλιστα στο όνομα της διασφάλισης της ειρήνης και της ασφάλειας μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να ναρκοθετήσει για άλλη μια φορά το ίδιο το μέλλον των λαών της Βαλκανικής. Γιατί ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, συνολικά οι δυνάμεις του ιμπεριαλισμού ποτέ και πουθενά δεν παρετήθηκαν από την αρχή του διέρη και βασίλευε. Είναι παράγοντες ανασφάλειας για τους λαούς, εμπλοκής σε νέα δεινά. Η πείρα από τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει. Και σήμερα μεθοδευμένα προωθείται από διάφορους κύκλους το σχέδιο της Μεγάλης Αλβανίας με πρώτο στάδιο την αλλαγή συνόρων ανάμεσα σε Κόσοβο και Σερβία και σε συνέχεια την οικονομική και διπλωματική ενσωμάτωση του Κωσόβου στην Αλβανία. Ενέργεια που μπορεί να ανοίξει νέες μεγάλες πληγές στην περιοχή. Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται το κλείσιμο συμφωνίας με την Αλβανία, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος ενσωμάτωσης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στο ΝΑΤΟ έχει ενταχθεί. Ένταξη που σαφώς και δεν είναι ούτε υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων και του λαού της Αλβανίας, που θα βιώσει ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση της εκμετάλλευσης με νέα τώρα πλέον ευρωενωσιακά εργαλεία, όπως ακριβώς η ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ δεν βοήθησε στο παραμικρό στις σχέσεις ανάμεσα και στις δύο χώρες μας. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει και η προώθηση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Ελληνοαλβανική Συμφωνία που θα ανοίξει υποτίθεται αυτή την πόρτα και θα αφορά και τα θαλάσσια σύνορα, οπωσδήποτε θα παίξει πιλωτικό ρόλο και για το παζάρι με την αστική τάξη της Τουρκίας. Όσο κι αν η κυβέρνηση μεθοδεύει κατά καιρούς ένα κλίμα εφησυχασμού για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η πραγματικότητα είναι πως η κακοδαιμονία σε αυτές τις σχέσεις έχει τη ρίζα της στα συμφέροντα και στους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας, ενώ ρίχνει βαριά τη σκιά της αυτές και η εμπλοκή ισχυρότερων δυνάμεων. Να γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται ούτε με κουμπαριές, ούτε με ζεμπεκές, ούτε με την απλοϊκή σκέψη που κάνουν ορισμένοι πως είναι αρκετή, λέει, η όποια ενίσχυση των πολεμικών μέσων της χώρας μας, που μάλιστα το πώς και με τι ενισχύονται συναποφασίζεται και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ αυτό. Η άρχουσα τάξη της Τουρκίας έχει σήμερα επικίνδυνες στοχεύσεις, τεράστιες φιλοδοξίες. Έχει εισβάλει και έχει στρατούς κατοχής σε τρεις χώρες. Οικοδομεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκτός συνόρων από τη γειτονική Αλβανία έως το μακρινό Κατάρ. Επιδιώκει
ένα διευρυμένο περιφερειακό ρόλο η ίδια και αν μπορέσει και παγκόσμιο, ευρύτερο. Στο πλαίσιο αυτό αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Με τις χιλιάδες παραβιάσεις των ελληνικών και κυπριακών εναέριων και θαλάσσιων συνόρων, ενισχύει τη διεκδίκηση μέρους του ενεργειακού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου και επιπλέον πιέζει για δρόμους και αγωγούς που τη συμφέρουν από τα δικά της εδάφη. Όπως και η αστική τάξη της Ελλάδας από τη μεριά της, που επιδιώκει ως σημεοφόρος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ μια αναβάθμιση της γεωπολιτικής της θέσης. Προσδοκά να επωφεληθεί από την κόντρα των Αμερικάνων με την Τουρκία, που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Μάλιστα, εξυγχρονίζει και τις εγκαταστάσεις στον Άραξο για να φέρει εδώ πυρηνικά όπλα. Η Σούδα μεγεθύνεται, νέες βάσεις μπαίνουν στα σκαριά. Η κυβέρνηση έχει καταντήσει πραγματικό αριστερό πλυντήριο για τους Αμερικάνους και Ευρωπαίους ιμπεριαλιστές. Εμπλέκει τη χώρα και το λαό μας σε νέες περιπέτειες. Έχει ιστορικές ευθύνες, γιατί μας μπλέκει σε αυτό τον σκληρό ανταγωνισμό των μονοπωλιακών κολοσσών, των ιμπεριαλιστικών κέντρων, για τα μερίδια των αγορών, τα κοιτάσματα του ορυκτού πλούτου στην Ανατολική Μεσόγειο και τους δρόμους μεταφοράς. Καλούμε το λαό να κλιμακώσει τον αγώνα του ενάντια σε όλες τις επεμβάσεις και τους πολέμους για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των αγορών στην περιοχή μας. Και να πάρουμε υπόψη μας και κάτι ακόμη. Την ώρα που η αστική τάξη της Τουρκίας ενισχύει τους δεσμούς της με τη Ρωσία, παζαρεύοντας με το ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοια ζητήματα όπως είναι το Κυπριακό, που είναι ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής, αλλά και οι απαράδεκτες διεκδικήσεις της άρχουσας τάξης της Τουρκίας στο Αιγαίο, μπορούν εύκολα να γίνουν μέρος αυτού του παζαριού, προκρίνοντας λύσεις που θα εξασφαλίσουν μόνο σε διάφορα μονοπόλια την πρόσβασή τους στην ενεργειακή πίτα, αλλά και ταυτόχρονα θα επιτρέψουν τη θωράκιση του ΝΑΤΟ και των θέσεων του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή μας. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η πρόσφατη τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ, που δολοφονεί καθημερινά το λαό της Παλαιστίνης υπό την υψηλή εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τέτοιες όμως εξελίξεις, κάθε άλλο παρά θετικές, μπορεί να αποβούν για τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού της Ελλάδας και της Κύπρου. Έχουμε μπροστά μας μια τριπλή εκλογική μάχη. Ο καθένας και η κάθε μια να πάει στις εκλογές με κριτήριο τη στάση που κρατάει το κάθε κόμμα στα βασικά, στα κύρια, στα στρατηγικά, όπως λέμε, ζητήματα που καθορίζουν και την πορεία της χώρας και την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ διαγωνίζονται για το ποιος θα φέρει και θα υπηρετήσει καλύτερα την καπιταλιστική ανάκαμψη, η οποία όμως θα πατήσει πάνω στα ισοπεδωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επανέλθουν αυτά στα προκρίσεις επίπεδα. Και οι δυο για το μεγάλο κεφάλαιο ενδιαφέρονται μόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι για όσα βασανίζουν τους εργαζόμενους υπάρχει σύμπλευση μεταξύ τους. Οι δικοματικοί τους καυγάδες
δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική ανακούφιση του λαού μας, με την αποκατάσταση των μεγάλων οικονομικών απολειών. Συμφωνούν παραδείγματος χάρη στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, με στόχευση όμως την πλήρη διάλυση της όποιας προστασίας έχει απομείνει για τα λαϊκά νοικοκυριά. Συμφωνούν στην ακόμα πιο σταθερή αποφασιστική προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, που σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παραμένει, λέει, στην Ελλάδα σε χαμηλά επίπεδα. Κι ας είναι η πλειοψηφία στη χώρα μας αυτών των νέων θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με μισθούς πραγματικά πείνας. Συμφωνούν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που φέρνει την κλιμάκωση της αφέμαξης μόνο όμως για τα λαϊκά νοικοκυριά. Το κυριότερο, συμπλέουν στην κάθε είδους διευκόλυνση προς το μεγάλο κεφάλαιο, που ειδικά τις τελευταίες 10 μέρες τις έφεραν μαζεμένες και τις πέρασαν στη Βουλή. Και αν κρίνουμε από τις δεσμεύσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, το διαγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος είναι εγγυητής της επιχειρηματικότητας, αλλά και από τις συστάσεις των θεσμών για νέα επενδυτικά, όπως τα ονομάζουν κίνητρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι ανεξάρτητα του ποιος θα βρεθεί στο τιμόνι της κυβερνητικής εξουσίας την επόμενη μέρα, αυτά τα δωράκια θα γίνουν ακόμα περισσότερα και ο λαός θα φορτώνεται τα νέα δημοσιονομικά αποτελέσματά τους. Αυτή η σύμπλευση στους αντιλαϊκούς στόχους, που εκτείνεται όχι απλά στα επόμενα άμεσα χρόνια, αλλά και στις επόμενες δεκαετίες, πρέπει να αποτελέσει βασικό κριτήριο ψήφου για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Γιατί αυτό που σήμερα πρέπει να απασχολεί το λαό δεν είναι ποιος θα κάτσει στη θέση του Χαλίφη για μια ακόμα φορά για να συνεχίσει απρόσκοπτα την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, αλλά πώς θα μεγαλώσουμε τα εμπόδια στα αντιλαϊκά μέτρα, πώς θα οργανωθεί καλύτερα η λαϊκή αντιπολίτευση, η λαϊκή αντίσταση και πάλι πώς θα μεγαλώσει η πίεση μέσα και έξω από τη Βουλή παντού, είτε συνεχίζει να κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ με τους εταίρους του, είτε η Νέα Δημοκρατία, αν τον διαδεχθεί όπως επιδιώκει. Και αυτό όλο πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου σε όλες τις κάλπες που θα στηθούν, ώστε παντού να είναι ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να μεγαλώνουν τα εμπόδια που μπορεί να βάλει ο λαός για το τσάκισμα των δικαιωμάτων του και να αντιστρέψει τελικά την κατάσταση και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, για να είναι περισσότεροι οι εκλεγμένοι που διεκδικούν τα δίκαια για το λαό, και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές όποτε γίνουν, για να δυναμώσει αυτή η αντιπαράθεση και σύγκρουση με την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. Αυτό που κρίνεται για τους εργαζόμενους δεν είναι το ποιος θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τις νέες ιμπεριαλιστικές διευθετήσεις στην περιοχή. Δεν είναι το ποια θα είναι εκείνη η κυβέρνηση την επόμενη μέρα που θα λαμβάνει τα μπράβο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ούτε το αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσουν τη χώρα, όπως λένε, στην ελίτ του ΝΑΤΟ. Αυτό που κρίνεται σήμερα για το λαό είναι το πώς θα ενισχυθεί η αντιμπεριαλιστική πάλι, ο αγώνας ενάντια στη μετατροπή της χώρας σε μεντεσέ των διαφόρων ιμπεριαλιστικών σχεδίων. Ένας σχεδιασμός που δεν υπηρετείται μόνο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά υπηρετείται δυστυχώς και από δημοτικές και περιφερειακές αρχές που στηρίζονται από αυτά τα κόμματα του κεφαλαίου. Οι τεμενάδες που κάνουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες στους φωνιάδες των λαών,
που στρατοπεδεύουν σε λιμάνια και αεροδρόμια, καθιστώντας τις υποδομές αυτές μαγνήτη κινδύνων για το λαό μας και τη χώρα μας. Αποτελούν κριτήριο, πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο για τους εργαζόμενους και πρέπει να καταψηφιστούν όλοι οι πρόθυμοι που στρώνουν τα χαλιά στους ημπεριαλιστές, να ενισχυθεί το ρεύμα της αμφισβήτησης αυτών των σχεδιασμών, να ενταθούν η επαγρύπνηση, η αλληλεγγύη με τους γειτονικούς μας λαούς. Η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού θα είναι η πραγματική προοδευτική απάντηση του ελληνικού λαού και στα διάφορα ακροδεξιά μορφώματα, στις διάφορες φασιστοσημωρίες που ξεπλένονται γενικά από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Και με τη συμβολή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς, που σήμερα θυμήθηκε να σηκώσει πάλι τον κίνδυνο της ακροδεξιάς και του φασισμού, παρόλο που συνεργάστηκε με αυτή την ακροδεξιά στην ίδια την κυβέρνησή του, με τους Ανέλ του Καμένου, για να στήσει ένα νέο κάλπικο δίλημα τώρα για τον ελληνικό λαό ξανά, πρέπει να σταλεί το μήνυμα ότι αντίπαλο δέος στους διάφορους ακροδεξιούς και φασίστες εγκληματίες, στην ξενοφοβία, στο ρατσισμό, δεν μπορούν να είναι οι υπηρέτες αυτής της βάρβαρης πολιτικής που ακριβώς αυτή τους γεννά. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να φτάσει όσο γίνεται πιο πλατιά, μαζί με το κάλεσμα του ΚΚΕ για την απομόνωση των φασιστών, που για μια ακόμα φορά είδαμε πρόσφατα με το νέο μακελιό στη Νέα Ζηλανδία, αποδείχθηκε ότι είναι εξορισμού εγκληματίες, αφού είναι εγκληματική η ιδεολογία που υπερασπίζονται, το σύστημα που υπηρετούν. Ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι μόνο η ενίσχυση του ΚΚΕ μπορεί να δώσει αποφασιστικό χτύπημα στο φασισμό, στην ακροδεξιά, γκρεμίζοντας τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Και αυτό είναι ένα ακόμα κριτήριο για το λαό και την νεολαία. Για κάθε άνθρωπο, για κάθε εργαζόμενο καλής θέλησης που νιώθει αριστερός, δημοκράτης, προοδευτικός, που ανησυχεί για την ανάπτυξη, την ίδια την ανάπτυξη του κινήματος, για το που θα πάει αυτός ο τόπος, που θέλει να είναι πραγματικά δυνατός ο ελληνικός λαός την επόμενη μέρα. Φίλες και φίλοι, στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ είναι αυτό που πρέπει να πέσει στην κάλπη. Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης. Μπορούμε να δώσουμε απάντηση στην επίθεση που εξαπολύουν από κοινού μεγάλο κεφάλαιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις τους, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες τους. Μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο αποφασιστικό βήμα μπροστά. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, είναι η γνήσια λαϊκή απάντηση στην ενιαία επίθεση που εξαπολύουν όλοι αυτοί κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και δήμοι και περιφέρειες που είναι τα στηρίγματά τους. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ θα είναι το διαφορετικό πραγματικά εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν μπορούν να το διαβάσουν αλλιώς, γιατί θα εκφράζει ατόφια τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική που φτωχοποιεί την εργατική τάξη, το λαό μας, την νεολαία, για να αυγαταίνουν τα κέρδη μιας χούφτας εκμεταλλευτών. Γιατί αποτυπώνει τη λαϊκή αποδοκιμασία
και κατά δίκη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ιμπεριαλιστών. Μιας ένωσης η οποία δεν μπορεί στον αιώνα τον άπαντα να γίνει φιλολαϊκή, φιλεργατική, γιατί όλο και πιο εχθρικός για τους λαούς γίνεται το ίδιο το σύστημα που υπηρετεί. Γιατί θα στείλει μήνυμα ένα τέτοιο αποτέλεσμα υπέρ του ΚΚΕ μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήνυμα ελπίδας και προοπτικής ότι υπάρχει σίγουρος δρόμος για όλους τους λαούς μακριά και έξω από αυτές τις ενώσεις, τις συμμαχίες των ιμπεριαλιστών. Και ο ελπιδοφόρος δρόμος είναι ο δρόμος με τον ίδιο το λαό στην εξουσία τελικά. Ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Αυτή και μόνο θα κάνει το διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσει πραγματικό χτύπημα στη μυρολατρεία και το συμβιβασμό. Θα δυναμώσει την ελπίδα, την αισιοδοξία του λαού μας ότι μπορεί με τον αγώνα του να βάλει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική αλλά και να διεκδικήσει τα αυτονόητα για τη ζωή του, να φωτίσει το πραγματικό ξέφωτο αυτό της ικανοποίησης των αναγκών του. Γι' αυτό τους επόμενους μήνες, τις επόμενες μέρες θα δώσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις απ' άκρης άκρης όλη τη χώρα για να αποκαλύψουμε τις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που στείνουν τα κόμματα του διπολισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και από κοντά βέβαια και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, για να κρύψουν αυτή την σύμπλευσή τους στα κρίσιμα για τη ζωή του λαού μας ζητήματα. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να διαλύσουμε τις διάφορες αυταπάτες που καλλιεργεί η λογική αυτή του μικρότερου δήθεν κακού, η οποία βέβαια πάντα καταλήγει να λέμε από το κακό πάμε στο χειρότερο, ανεξάρτητα και από το ποιος, από το ποια πολιτική δύναμη κάθε φορά παίρνει τη σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής. Και ο λαός μας έχει πλούσια πλέον πείρα από αυτά τα δήθεν μικρότερα κακά που έγιναν χειρότερα, γιατί χειρότερη για τους λαούς γίνεται η ίδια η διαχείριση του καπιταλισμού και των συμμαχιών που ανήκουν αυτοί, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε περισσότεροι εργάτες, άνθρωποι όλων των λαϊκών στρωμάτων, να συναντηθούν με την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ, τη μόνη φιλολαϊκή και γι' αυτό ακριβώς ρεαλιστική, να επιλέξουν το αγωνιστικό, ριζοσπαστικό, αγωνιστικό ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και για την Ευρωβουλή και για τους Δήμους και τις Περιφέρειες και στις βουλευτικές εκλογές αύριο. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλή υγεία. Θα τα καταφέρουμε. Έχουμε τη δύναμη. Έχουμε τις αντοχές. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της οργάνωσης περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Τώρα ισχυρό ΚΚΕ παντού, για να δυναμώσουν η κοινή πάλη και η αλληλεγγύη των λαών ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και το σύστημα που τον γεννά.